Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε το τέταρτο μάθημα. Υποέξοδος. Επί της 100 μη 0 ή επί της 100 μη word 0. Internal variable. Πριν μπούμε στο πρόγραμμα και να αρχίσουμε να κάνουμε εφαρμογές για την υποέξοδο, ας πούμε λίγο τι είναι. Η υποέξοδος είναι μία μεταβλητή η οποία μεταβάλλεται από την έξοδο και εισέρχεται στην είσοδο μίας άλλης πύλης. Όπως στο παραπάνω παράδειγμα. Έχω μία πύλη. Η έξοδος της πύλης συνδέεται στην είσοδο μίας άλλης πύλης. Αυτό είναι υποέξοδος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μας βοηθά ώστε να δημιουργήσουμε την αυτοσυγκράτηση. Κάνει ο χρήστης start, push button και λειτουργεί συνέχεια αντλία. Η λειτουργία θα σταματήσει αν χρησιμοποιήσουμε stop, push button. Όλα αυτά θα τα δούμε στην εφαρμογή μας με το software της Knights Electric, το Echo Structure Machine για το PLC MI-221, Modicon 221. Πάμε να μπούμε στο πρόγραμμα. Ξαναλέω ότι έχουμε εγκαταστήσει το Echo Structure Machine Expert Basic. Μπορούμε να το βρούμε δωρεάν από την ιστοσελίδα της Schneider Electric στα Documents and Software και να το κατεβάσουμε. Εφόσον το έχουμε εγκαταστήσει το πρόγραμμα, το φορτώνουμε για να μπούμε μέσα. Το βλέπουμε, φορτώνει. Τις υποεξόδους τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στις εφαρμογές προγραμματισμού PLC. Λοιπόν, άνοιξαμε ένα project, μας βγάζει default ένα ελεκτή. Εμείς θα βάλουμε τον αγαπημένο μας τον ελεκτή. Εδώ είναι οι ελεκτές και εδώ είναι κάρτες επέκτασης. Θα τις πούμε αυτές κάποια στιγμή αναλυτικά. Ωραία, θα βάλουμε τον ελεκτή που έχει και Ethernet. Εδώ τον MI-221. Compact Ethernet 40. Τον σέρνουμε μέσα. Πατάμε ενημέρωση. Και ανοίγουμε το πρόγραμμα. Έχουμε εξηγήσει επανειλημμένα ότι για να δουλεύουμε δομημένα και σωστά, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάμε στα task. Φτιάξουμε μία ενότητα. Control. Conveyor. Και μέσα θα φτιάξουμε, θα βάλουμε
έχουμε πει μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα ένα rank, μία υποενότητα, βάλουμε και μία δεύτερη, add rank. Θα τα ονομάσουμε τα rank, το πρώτο είναι, προσέξτε τι θα γράψουμε, memory conveyor και από κάτω θα γράψουμε running conveyor. Λοιπόν, φτιάξαμε τη δομή για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε άλλα μαθήματα θα φτιάξουμε οργανωμένες δομές. Να δείτε πώς προσεγγίζουμε και φτιάχνουμε ένα κανονικό πρόγραμμα με safe, με program manager, με έλεγχο αρχικών συνθηκών και με τα βήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα για να αναδείξουμε το κομμάτι της υποέξοδος. Λοιπόν, ο χώρος που μπορούμε να δούμε πόσες υποεξόδους μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα μη, είτε μη Word θα πούμε ότι είναι, είναι στα Tools. Και συγκεκριμένα είναι στα Memory Object, που μας δίνει την κατηγορία Memory Bit, που θα δούμε σε λίγο, Memory Word και σταθερές Constant Word. Μπορούμε εξ αρχής να προσδιορίσουμε τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμα. Ο χώρος που έχουμε τις external μεταβλητές, input-output, είναι στα input-output object. Με την κατηγορία digital input, digital output, analog input, analog output, fast counter, high speed counter και pulse generator. Λοιπόν, φτιάξαμε το stop push button. Πάμε να φτιάξουμε και το start push button. Πάμε στα output. Κάνουμε ενημέρωση και πάμε στα memory bit. Θα χρησιμοποιήσουμε το πρώτο και θα γράψουμε memory. Ωραία, δηλώσαμε τις μεταβλητές μας για να ξέρουμε τι έχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Βάλαμε και ένα τίτλο, Memory Conveyor On. Τι είπαμε χτες, ότι θέλουμε το priority να προσδιορίσουμε. Και λόγω ασφάλειας εγώ στον conveyor το priority θα το προσδιορίσω να απερισχύει το reset. Άρα, εφόσον εγώ γράφω memory conveyor on, χρειάζομαι κι άλλο ένα rank, έτσι ώστε να κάνω το memory conveyor off και στο τέλος να ενεργοποιήσουμε την έξοδο. Λοιπόν,
Πώς μπορώ εγώ όταν είμαι στα rank να προσθέσω ένα rank? Μου το δίνει εδώ πάνω. Βλέπετε, είτε από την πάνω θέση είτε από την κάτω. Δηλαδή αν είμαι εδώ, να του πω πρόσθεσε ένα rank. Λοιπόν, το έβαλε από κάτω. Μπορούμε να το κάνουμε και delete. Ωραία, εγώ είμαι εδώ και θα του πω insert. Λοιπόν, αυτό θα το κάνουμε off. Και αυτό εδώ πέρα θα το ονομάσουμε και ονομασία. Από εδώ έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Memory conveyor. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να βάλουμε στα σχόλια. Α, εγώ έβαλα και καλά ποιο θα ελέγξω. Βλέπετε ότι όλα εδώ πέρα είναι χ, γιατί δεν έχουμε προσδιορίσει εντολές και δεν έχουμε δώσει διένθηση σε εντολές. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε ένα coil set. Ας το δίνω εδώ πέρα τώρα. Θα μικρύνουμε αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, πήραμε ένα coil σίγμα. Βλέπετε, όταν εγώ πατάω σε μια εντολή, αυτομάτως τη συντηρεί, την κρατάει την εντολή για να τη βάλουμε αλλού. Εγώ αυτό δεν το θέλω, θα πρέπει και να το αρχικοποιήσω να πατήσω το βελάκι. Ωραία. Και θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Δεν θέλω συνέχεια να μου έχει το σίγμα στο βελάκι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε διένθηση. Έχουμε πει ότι είναι το πρώτο Q, 00 το γράφει. Μας λέει ότι, δεν θέλω να δώσω αυτό, λάθος. Θέλω να βάλω ένα μη. Θέλω να βάλω μία υποέξοδος, το μη 0. Memory conveyor set. Ποιος ενεργοποιεί το flip-flop? Ένα start. Είναι Y01. Start push button. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αντίστοιχα, ποιος θα αρχικοποιεί το flip-flop, θα ξεχνάει και θα έρχεται στην αρχική του κατάσταση, η οποία είναι false. Ένα stop. Ποια είναι η διεύθυνση του stop? Το Y00. Το είχαμε γράψει και στην αρχή και μας εξυπηρετεί αυτό. Λοιπόν, έχουμε εξηγήσει λόγω ότι είναι normal close και φαίνει συνέχεια στον ελεκτή ότι θα μπει normal close. Είναι normal close. Με το που θα φέρει ρεύμα στον ελεκτή θα το αλλάξει κατάσταση. Όταν εμείς θα πατήσουμε stop, θα αφαιρέσουμε το ρεύμα, θα παραμείνει ως έχει στην αρχική του και θα κάνει reset. Λειτουργεί διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ είναι το variable, το μη 0 που είπαμε, το εσωτερικό. Ωραία. Λοιπόν, έτσι όπως το έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα, τι κάνουμε εμείς?
Έχουμε δώσει στο FlipBlog μια εσωτερική διεύθυνση και με το start και το stop μπορώ να χειρίζομαι και να αλλάζω κατάσταση την εσωτερική διεύθυνση, δηλαδή το μη μηδέν. Με το start το κάνω άσο, με το μηδέν το αρχικοποιώ με το stop. Με το start το κάνω άσο, με το stop το αρχικοποιώ. Λοιπόν, οπότε τι απομένει να κάνουμε? Να πάμε και να πάρουμε ένα απλό coil στο running conveyor. Το απλό coil θα το ονομάσουμε. Εδώ θα κάνουμε μία εκχώρηση. Θα εκχωρήσουμε δηλαδή την τιμή της μεταβλητής του flip flop στην external input μεταβλητή Q. Και εδώ θα βάλουμε μία επαφή η οποία μεταβάλλεται από το flip flop. Όταν το flip flop είναι άσο, εδώ θα κλείσει, θα γίνει νορματλός. Όταν το flip flop είναι 0, θα είναι ανοιχτή. Μη 0. Λοιπόν, ας μικρύνω λίγο κάπως να φαίνεται τι έχουμε φτιάξει στο σύνολο. Λοιπόν, όσο μπορεί να φαίνεται, το πρόγραμμα είναι αυτό. Δηλαδή, το J01, το Start Push Button, κάνει set το flip flop με διεύθυνση μη 0. Το J00, το Stop Push Button, αρχικοποιεί το μη 0 που είναι το flip flop. Το μη 0 εκχωρεί στο Q0.0 την πληροφορία έτσι ώστε να το κάνει true ή false. Λεπτό. Πάμε να κάνουμε simulation. On simulation, μετά να κάνουμε starter, controller, έτσι ώστε να δούμε τη συμπεριφορά και αν έχουμε το αντίστοιχο επιθυμητό αποτέλεσμα. Launch simulator. Πριν κάνουμε start controller, θα θέσουμε το ηλεκτρολογικό object, το stop, στη σωστή του κατάσταση. Η αρχική κατάστασή του είναι να έρχεται ρεύμα εξ αρχής στον ηλεκτρικό. Να το αποθηκεύσουμε. Λοιπόν, πριν πατήσουμε Start Controller, θα πρέπει το stop που είναι το J0.0 να το φέρουμε στην αρχική του κατάσταση. Και τώρα θα πατήσουμε Start Controller. Ωραία. Λοιπόν, τι καταφέραμε, το J0.0
με το που εμείς το ηλεκτρολογικό αντικείμενο που φέρνει η ρεύμα εδώ, όλες αυτά είναι τα βιδάκια του input. Άρα αυτό το PLC είναι οι δίδες που φέρνουν ρεύμα. Να το ανοίξει, άρα δεν περνάει ρεύμα στον ελεκτή μέσα του για να δώσει το free flop, και αυτό θέλουμε. Άρα το stop φέρνει ρεύμα στην αρχή και το ανοίγει. Δεν κατευθύνεται το ρεύμα εδώ στο reset. Αυτό θέλουμε. Όταν εγώ όμως θα αφαιρέσω το ρεύμα από το stop, δηλαδή θα το πατήσω με το χέρι μου, θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση που είναι κλειστή και θα στείλει ρεύμα και θα αρχικοποιήσει το free flow, θα το μηδενίσει. Λοιπόν, εάν εγώ τώρα κάνω εδώ push, δώσω ρεύμα και το start είναι ανοιχτό και το κλείσω, πράγματι δούλεψε η έξοδος. Λειτουργήσε η αρχικοποίηση, αν δείτε. Και λειτουργεί η αντλία. Να σας θυμίσω ότι έχω άλλα δύο εργαλεία. Έχω ένα εργαλείο που μπορώ να βλέπω με διάγραμμα tracing, configure. Τι θέλουμε να παρατηρήσουμε, το Q0.0, ανά ένα δευτερόλεπτο. Σε λίγο θα πατήσουμε την αλλαγή κατάστασης. Η πληροφορία μας έρχεται ανά ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, κάνω αφαίρεση του stop. Βασικά, το ένα δεν χρειάζεται, το πατάμε, είναι push button start. Ωραία. Και αυτή είναι και η λογική του flip flop. Δηλαδή, μεταβάλλω 0-1-0 και διατηρείται η έξοδος. Πότε θα ξεχάσει το flip flop και θα αρχικοποιηθεί στην αρχική του κατάσταση που είναι το 0? Όταν εγώ αφαιρέσω τάση από τον ελεκτή. Στο pin 0.0 αρχικοποιήθηκε και το βλέπουμε ξεκάθαρα στην οθόνη. Ωραία. Εγώ τώρα θα ξανακάνω start. Και το βλέπουμε ότι είναι σε κατάσταση running η αντλία. Και αντίστοιχα θα ξανακάνουμε αρχικοποίηση πατώντας το. Και το βλέπουμε. Να θυμίσω, έχουμε ένα άλλο εργαλείο, το οποίο είναι ένας πίνακας και μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές των μεταβλητών. Βρίσκεται στα Tools, που είναι όλα τα εργαλεία υπηρεσιών, είναι Animation Table, θα πρέπει να κάνουμε ένα Add New Animation Table, πολύ ωραία, μπορούμε να το δώσουμε και ονομασία. Conveyor control. Ο πίνακας αυτός εμφανίζεται από κάτω. Το χρησιμοποιούμε πάντα όταν εμείς είμαστε σε κατάσταση simulation. Μέσα εδώ στο πεδίο θα βάλουμε τις μεταβλητές που θέλουμε, σε μια παράδειγμα επί 100 J0.0. Αυτή είναι, δεν μπορώ να τη μεταβάλω την τιμή γιατί είναι external, απλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει άσο. Μπορούμε να βάλουμε το J0.1 ακριβώς από κάτω, μπορούμε να βάλουμε το μη 0, την υποέξοδος που είναι το σημερινό μάθημα και βλέπουμε την τιμή της, και μπορούμε να βάλουμε και την external
έξοδος, το external out, το οποίο είναι το Q0.1 και είναι ο conveyor, ο τενιόδρομος. Λοιπόν, εάν εγώ τώρα κάνω χρήση από αυτό εδώ πέρα το πινακάκι, το οποίο και διοχετεύσω για παράδειγμα στο πινάκι το Y0.1 που είναι το start τάση, είδαμε ότι πήρε η υποέξοδος και είδαμε ότι πήρε και η έξοδος. Εδώ πάνω βλέπετε υπάρχουν και κάποια εικονίδια. Μας λέει αυτή τη στιγμή ότι εμείς είμαστε σε rally και έχουμε μόνο τη δυνατότητα να παγώσουμε το simulation, να πατήσουμε stop. Εδώ μας λέει το πρόγραμμα status δηλαδή. Λοιπόν, και αυτό που θα το αναλύσουμε πάρα πολύ καλά είναι πού θέλω να πάω απευθείας για να δω κάτι. Θέλω να πάω στα memory bit, στα memory word, στα constants, θέλω να πάω στα external, στο internet, δηλαδή επιτόπου, στο task πηγαίνω σε οποιοδήποτε κομμάτι υποενότητας έχω. Έχω ένα πρόβλημα στα safe, επιτόπου, στο conveyor, στο fan, στο timer, όλα αυτά θα τα πούμε. Έχουμε την ικανότητα, είναι σημαντικό να ξέρω να χειρίζομαι το πρόγραμμα για να μην ψάχνουμε. Θέλω να πάω από εδώ, από εκεί. Από κάτω μου βγάζει πάντα τους πίνακες, όλους. Λοιπόν, commission, αν εγώ θέλω να σταματήσω το stop simulator. Με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η υποέξοδος μη που είναι ένα ψηφίο, μπορούμε να αλλάξουμε και την υποέξοδος μη word. Ποια είναι η διαφορά τους και τι είναι το word σε σχέση με το μη? Όπως και στο δεκαδικό σύστημα, για να μπορέσω να εκφράσω ένα μεγαλύτερο αριθμό από το 7, το 8, το 9, θέλω περισσότερες θέσεις. Δηλαδή το 10 θέλω 2 θέσεις, γιατί πρέπει να βάλουμε το 1 και το 0. Το 7 θέλω 1 θέση. Το 100 θέλω 3 θέσεις. Έτσι είναι και στο διαδικό σύστημα με τα ψηφία. Δηλαδή, μία πληροφορία που είναι παραπάνω από το 0 και 1, για παράδειγμα το 3 θέλει περισσότερα ψηφία. Το 4 θέλει περισσότερα ψηφία. Το 128 περισσότερα ψηφία. Έχουμε το word. Μέχρι πόσα ψηφία μπορούμε να αποτυπώσουμε στο word? 65.535. Και αυτό έχει να κάνει άμα υπολογίσουμε όλες τις δυνάμεις και τις προσθέσουμε. Που αφορά με βάση το 2 πάντα. Λοιπόν, στο Word, για να συνοψίσουμε, μπορούμε να αποτυπώσουμε πληροφορία, το χρόνο ενός timer, τη μέτρηση πόσα μπουκάλια περάσανε από ένα ταινιόδρομο. Το φωτοκύτταρο μετρά κατά ένα και η πληροφορία ότι σήμερα περάσανε 500 μπουκάλια μπορούμε να τα αποτυπώσουμε σε ένα word. Όλα αυτά θα τα δούμε και θα κάνουμε προγράμματα με το word στο μέλλον. Εμένα με ενδιαφέρει να ξέρετε τι είναι το μη και πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και είναι μία έξοδος που αποτυπώνει συγκεκριμένες πληροφορίες. Εδώ χειρίζεται για παράδειγμα το command, το start stop δηλαδή του ταινιόδρομου. Το μη-μη-δε χειρίζεται το command του conveyor και το εκχωρεί στο Q0.0. Οπότε τις υποεξόδους θα τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.